Δυστυχώς, κύριε Τσάκα, η Νέα Υόρκη βίωσε ίσως τη φωνικότερη ημέρα της από το χτύπημα του κορονοϊού με 563 νέους θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο. Όντως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι οδυνηρή με όλη τη σημασία της λέξεως, διότι η Νέα Υόρκη και η ανθρωπότητα βρίσκουν αντιμέτωποι με έναν ιό ο οποίος είναι πάρα πολύ ύπουλος και ουσιαστικά η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία και από τη στιγμή που ένας ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο μέχρι να καταλήξει στην εντατική ουσιαστικά επιβαρύνεται η κατάσταση της υγείας του και υπάρχουν περιπτώσεις που μέσα σε δύο το πολύ τρεις μέρες αρκετοί ασθενείς άφησαν την τελευταία τους πνοή στον αναπνευστήρα. Μιλάμε ολόκληρες οικογένειες να πάσχουν από τον κορονοϊό, να αποχωριζόμαστε ουσιαστικά και να αποχαιρετούμε τον πατέρα ή τη μάνα και η υπόλοιπη οικογένεια να μην μπορεί να βγει από το σπίτι διότι ασθενούν οι ίδιοι. Άρα μιλάμε για πιο τραγικές από όσο μπορεί να φανταστεί κανείς τις καταστάσεις. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θυμάτων σε ό,τι αφορά την ομογένεια, κύριε Τσάκα, ποιος είναι? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν και δεν μπορούν να υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Πάντως όμως είναι εκατοντάδες ομογενείς οι οποίοι είναι επιβεβαιωμένοι ουσιαστικά, οι οποίοι πάσχουν από τον κορονοϊό. Είναι θετικοί προς τον κορονοϊό. Άλλοι βρίσκονται στην περίοδο της αποθεραπείας. Άλλοι δεν χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο διότι ήταν με ελαφρά συμπτώματα ή ασυμπτωματικοί. Και υπάρχουν και μια μερίδα άλλων ομογενών οι οποίοι λόγω μέσω της τηλιατρικής επικοινωνούν με τους γιατρούς τους, τους κατευθύνουν και παίρνουν μερική φάρμακα προληπτικά και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αναμονής με αυτούς τους ομογενείς ασθενείς. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους ομογενών. Κοιτάξτε, μέχρι και προχθές θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι είναι 6, πάμε 7, πάμε 8. Από σήμερα και πέρα εισήρθαμε σε μια νέα φάση στην οποία μιλάμε για διψήφιο αριθμό και σιγά σιγά για τριψήφιο. Ακόμη και αν παρακολουθήσει κανείς τις αναμνήσεις θα δει ότι ένας ομογενής την Κυριακή στο Γόρεν, Οχάιο, προσευχόμασταν να ξεπεράσει το πρόβλημα και μόλις εχθές χρειάστηκε να ανακοινώσουμε ουσιαστικά την εκδημία του. Οι προειδοποιήσεις λοχάρι ακόμα και στην Νέα Υόρκη του Υπουργείου Υγείας πριν δύο χρόνια προειδοποιούσαν στις αρχές για την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και εξαγοράς αναπνευστήρων. Δεν έγινε τίποτε διότι ουσιαστικά δεν είναι η Νέα Υόρκη, δεν είναι τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο κορονοϊός έφερε έντονα στο προσκήνιο την αλληλεγγύη. Και βλέπουμε κοινότητες ομογενείς, μεμονωμένοι, να σπέβδουν να βοηθήσουν τις οικογένειες, να τους πάνε τα φάρμακα, να τους προσφέρουν ένα πιάτο ζεστό φαγητό, ούτως ώστε να μην ασφαλώς σεβόμενοι τα περιοριστικά μέτρα, να μην αισθανθούν μόνοι. Διότι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς σε αυτή την πανδημία είναι η μοναξιά που αισθάνεται ο ασθενής την ώρα που εισάγεται στο νοσοκομείο. Σίγουρα πάντως η πανδημία του κορονοϊού, κύριε Τσάκα, επανέφερε με τον πλέον δραματικό τρόπο το ζήτημα της προτεραιότητας στην περίθαλψη. Σίγουρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πραγματικής κοινωνικής απομόνωσης. Πρέπει να το ξεπεράσουμε, να το παλέψουμε με την αναδημιουργία των κοινωνικών δεσμών με οποιονδήποτε τρόπο. Και θέλω κλείνοντας να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Κοιτάξτε, η πανδημία είναι, όπως και όλες οι πανδημίες, είναι μια σύντομη περίοδος, η οποία θα περάσει και θα βγούμε πιο ισχυροί. Και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε ο καθένας μας τον καλύτερο εαυτό και να ενδιαφερθούμε για τον άνθρωπο της πλαϊνής πόρτας. Ανεξάρτητα ποιος είναι αυτός.